Κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα αφορά τους κατοίκους των Βορείων Σποράδων. Και ουσιαστικά αυτό που συζητάμε σήμερα είναι τα απόνερα, τα απότοκα της πολιτικής σας, εμείς το λέμε της εγκληματικής πολιτικής σας, με τα κενά και τις σοβαρές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα κέντρα υγείας και συγκεκριμένα στα κέντρα υγείας των νησιών των Βορείων Σποράδων, που βέβαια ακολουθούν την πορεία όλων των κέντρων υγείας, του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, με βάση τα μέτρα και την πολιτική σας, τη στρατηγική σας, αυτά τα οποία προσπαθείτε μέρα με τη μέρα να μαζέψετε στις περιοδίες που κάνετε σε όλη την Ελλάδα και τις ύβρις απέναντι στους υγειονομικούς που εξαπολύεται κάθε μέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κέντρο υγείας Σκοπέλου, που αυτή τη στιγμή οι μόνοι μόνιμοι γιατροί που υπάρχουν εκεί είναι μία παιδίατρος, η οποία μάλιστα πηγαίνει και συναλώνησε τις μισές μέρες της εβδομάδας, και ένας καρδιολόγος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι από μετακινήσεις, που σημαίνει πρακτικά, και το καταλαβαίνουν αυτό οι κάτοικοι των Σποράδων, πως το χειμώνα δεν πρόκειται να έχουν γιατρούς. Γιατί εντάξει, τώρα το καλοκαίρι είναι και η σεζόν, η τουριστική περίοδος, δεν θέλετε να γίνουν και πάρα πολλά περιστατικά που θα αμαυρώσουν το θαύμα του τουρισμού. Μετά, όταν κλείνει και το τελευταίο μαγαζί στις αρχές του φθινοπόρου, εγκατάλειψη τους κατοίκους. Δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνουν αυτά τα εγκληματικά κενά. Τώρα έχουμε και ένα καινούριο φρούτο. Μέχρι πριν από λίγο, για περιπτώσεις που έπρεπε να μετακινηθούν από τα νησιά, Σκόπελο, Αλόνισο και Άθο, για το Βόλο, για το νοσοκομείο του Βόλου, επειδή δεν υπήρχε γιατρός ή δεν υπήρχε δυνατότητα να εξεταστούν στα κέντρα υγείας των νησιών, ενώ έπαιρναν την αποζημίωση του εισιτηρίου οι ασθενείς, και μιλάμε τώρα για πάνω από 150 ευρώ αν ο άλλος έχει και συνοδόμο μαζί, τώρα το κόψατε. Με μία ερμηνευτική εγκύκλιο που στείλατε πριν από κάποιους μήνες, το Μάη, κόβεται ακόμα και αυτό. Με αποτέλεσμα τώρα η εγκατάλειψη να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Εν δεν έχουν κέντρο υγείας, εν τώρα πρέπει να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έρθουν στο Βόλο. Και μιλάμε τώρα για το χειμώνα. Δεν είναι μόνο η μετακίνηση, είναι και η διαμονή. Γιατί είναι ένα καράβι μόνο την ημέρα, ένα δρομολόγιο, δύο καράβια είναι. Αλλά επειδή έχουν και τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, φεύγουν την ίδια ώρα. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν προφανώς. Ανταγωνιστές είναι, καπιταλιστές είναι, θέλουν να βγάλουν κέρδος. Λοιπόν, και άρα κάποιος για να φύγει από τη Σκόπελο, την Αλόνσο ή τη Σκιάθο, να έρθει στο Βόλο και να πάει στο νοσοκομείο, θα πρέπει να μείνει και μία μέρα εκεί. Για μια, μπορεί και απλή υπόθεση. Για μια ακτινογραφία, να το πω έτσι. Γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχος υπάλληλος, αντίστοιχο προσωπικό, ή δεν υπάρχει γιατρός για μια εξέταση για ένα παιδί ενός παιδιάτρου, γιατί μπορεί εκείνη την ημέρα να είναι στην Αλόνισο και να είναι κάποια έκτακτη περίπτωση. Λοιπόν, για αυτά λοιπόν ζητάμε απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μεταξά. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο για 3 λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά την έλλειψη ιατρικού προσωπικού που αναφέρεται, παρότι έλλειψη πάντα υπάρχει στα περιφερειακά νοσοκομεία και σε παθηκά κέντρα υγείας. Σύγκριση υπηρετούντος σήμερα προσωπικού στο κέντρο υγείας Σκοπέλου και στο περιφερειακό ιατρείο Αλονίσου, αρμοδιότητας κέντρο υγείας Σκοπέλου. Πάμε. Κέντρο υγείας Σκοπέλου, Σεπτέμβριο 19, σύνολο προσωπικού, ιατρικό επαγγελματίες υγείας, διοικητικό κλπ. 26. Σεπτέμβριο 24, 28. Δύο παραπάνω. Στο περιφερειακό ιατρείο Αλονίσου, πολυδύναμο. Σεπτέμβριο 19, σύνολο προσωπικού 6. Σεπτέμβριο 24, 11. Σχεδόν διπλάσιο. Κέντρο υγείας Σκιάθου, σύνολο προσωπικού το 19, 30. Σεπτέμβριο 24, 26. Εδώ έχουμε μια μικρή μείωση. Άρα, και έχουμε προκηρύξει τις θέσεις με βάση τα νέα κίνητρα για να καλύψουμε κυρίως την θέση του γενικού γιατρού, η οποία παραιτήθηκε πριν από λίγους μήνες για προσωπικούς λόγους, και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε μείνει με μία γιατρό λιγότερη εκεί, και θα γίνουν όλες οι προκηρύξεις των θέσεων βάσει των νέων κινήτρων που έχουμε ήδη ψηφίσει και τα ξέρετε, μιλάμε τα ίδια. Αυτά όσον αφορά το προσωπικό. Και μας ενδιαφέρει να υπάρχει προσωπικό στις Σποράδες, και έχουμε δράσει για να υπάρχει προσωπικό στις Σποράδες, και στο ένα νησί που έχουμε λίγο λιγότερο, παραλαμβάνω, έχουμε δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους, το ρυθμίζουμε με τις νέες προσκλήσεις άμεσα. Όσον αφορά το άλλο θέμα που θέσατε, που είναι το θέμα των οδηπορικών. Ο ΕΚΠΗ,
του ΕΟΠΗ πληρώνει έξω μετακίνηση για μετακίνηση σε άλλο νομό. Δεν, αυτό λέει ακριβώς επιλέξει. Σας το διαβάζω. Σας το διαβάζω. Το έχω εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην έχουμε μεταξύ μας. Οι ασφαλισμένοι του οργανισμού που χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας τους για να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους αποζημιώνεται για τη μετακίνηση. Οι μετακινήσεις αφορούν σε περιπτώσεις ασθενών που μετακινούνται εκτός του νομού του τόπου κατοικίας τους. Αυτό λέει. Εκτός του νομού. Τώρα, δέχομαι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τις νησιωτικές περιοχές, όπου εδώ πράγματι, ναι μεν είναι ο ίδιος νομός, άρα με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του οποίου δεν έπρεπε πλέον έξω μετακίνησης, αλλά μεταξύ μας η γεωγραφία είναι πέρα από την πολιτική διάκριση. Προφανώς είναι άλλος νομός με την έννοια τη γεωγραφική, όχι με την έννοια την διοικητική. Έχω ζητήσει αλλαγή του ΕΚΠΗ ως προς αυτό το άρθρο. Σύντομα θα έχουμε νέο κανονισμό και μέσα στον Οκτώβριο, όπου θα εξαιρούμε τις νησιωτικές περιοχές όπου είναι εντός του ιδίου νομού, αλλά μετακίνηση από νησί. Ώστε στις περιπτώσεις αυτές να μπορούμε να κάνουμε αυτή την δαπάνη. Άρα, μπορείτε να πείτε στους συμπολίτες σας ότι σύντομα, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα επανέλθει αυτή η αποζημίωση της μετακίνησης βάσει του νέου κανονισμού. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Σωστό αυτό για τα νησιά. Είναι πρόβλημα τα νησιωτικές χώρες. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά για τη θεολογία σας. Ξεκινήσω αντίστροφα. Λοιπόν, ο κανονισμός λέει εκτός τόπου. Δεν λέει πουθενά εκτός νόμου. Δεν ξέρω τι διαβάσατε εκεί. Να σας πω. Γιατί και η ερμηνευτική εγκύκλιο που στείλατε το Μάη λέει το εξής. Παραθέτει το συγκεκριμένο απόσπασμα που λέει εκτός τόπου και δεν λέει εκτός νόμου και συνεχίζει και λέει η εγκύκλιο που στείλατε. Είναι σαφές ότι τόπος κατοικίας ενός ατόμου, τόπος κατοικίας, νοείται η ταχυδρομική διεύθυνση, η οποία περιλαμβάνει εκτός από την οδό και τον αριθμό, το δήμο και τον νομό. Ως εκ τούτου, εφόσον περιλαμβάνει η ταχυδρομική διεύθυνση, το νομό βάζει, το ερμηνεύει, λέει, αφού περιλαμβάνει το νομό, πάει να πει το εκτός τόπου είναι εκτός νομού. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, άμα βάζουμε και την περιφέρεια, εγώ ξέρετε, όταν στέλνω καμία επιστολή, βάζω και Θεσσαλία. Βόλος, Μαγνησία, Θεσσαλία. Θα πείτε ότι εκτός τόπου είναι και εκτός περιφέρεια. Τώρα, μη λέμε τώρα. Άλλο είναι το θέμα σας. Θέλετε να κόψετε από παντού. Να κόψετε από μέχρι και από αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί θέλετε να εξοικονομήσετε στη λογική του κόστους ωφέλους, στη λογική που κάνετε και σε όλη την υπόλοιπη κατάσταση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Και τα κενά τα οποία αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, για να πάμε και στην ουσία, και οι γιατροί που αναφέρατε, είναι όλοι από μετακινήσεις. Το μόνιμο προσωπικό, επαναλαμβάνω, στη Σκόπελο είναι 2. Αυτό είναι το μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή, οι γιατροί οι οποίοι είναι εκεί. Οι υπόλοιποι όλοι είναι με μπιλετάκι. Είναι με, πώς να το πω, με φύλλο πορείας, όπως έχετε. Έχετε φέρει γενικό γιατρό από τη Χαλκιδική. Τι συζητάμε τώρα. Από τη Χαλκιδική έχετε φέρει γενικό γιατρό στη Σκόπελο. Λες και στη Χαλκιδική δεν έχουν κενά και ελλείψεις. Από την Καλαμπάκα στέλνετε. Το καλοκαίρι. Το χειμώνα, τίποτα. Ο σώζονε αυτό σωθήτο. Πάρε κανένα καράβι και άμα έχει καράβι με ταμποφόρ και πλήρωσε και 150 ευρώ από την τσέπη. Γιατί ξεκονομείτε και από εκεί πέρα τα χρήματα. Λοιπόν, οι κάτοικοι είναι σε κινητοποίηση και θα κινητοποιηθούν και ακόμη πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα, γιατί πρόκειται για τη ζωή τους. Πρόκειται για τη ζωή των παιδιών τους. Και η πολιτική σας, επαναλαμβάνω, είναι εγκληματική. Και δεν αφορά μόνο τους νησιώτες, αφορά όλες τις λαϊκές οικογένειες. Εκεί απλά η βόμβα φαίνεται πιο... Η εκρηκτική κατάσταση φαίνεται πιο ανάγλυφα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μεταξά. Κύριε Υπουργέ. Καταρχάς, μην αντιδικούμε για τον ΕΚΠΗ. Σας είπα ότι έχω δώσει εντολή να αλλάξει και να υπάρχει ειδική πρόληψη για τις νησιωτικές περιοχές. Προφανώς, το καταλαβαίνετε για αυτό που διαβάσατε, ότι όταν λέμε εκτός τόπου, πρέπει με κάποιο τρόπο να ορίσουμε τον τόπο. Να το πω ανάποδα. Εάν ορίσουμε τον τόπο
ως τη διεύθυνση κατοικίας, κάθε μετακίνηση τη διεύθυνση κατοικίας θα προποθέτει αποζημίωση. Πώς θέλετε να ορίσουμε τον τόπο εσείς στο ΚΟΥΕ? Πώς θέλετε να τον ορίσουμε? Με ποιον γεωγραφικό ορισμό? Άρα λοιπόν, μη με διακόπτε. Κύριε συναδελφέ, μην διακόπτετε. Δεν έχετε το λόγο. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε, θεσπίζουμε κίνητρα, δίνουμε επιπλέον λεφτά, κάνουμε προσκλήσεις, αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν πάντοτε και προβλήματα στο σύστημα. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην αντιδικούμε χωρίς λόγο για τις ποράδες, δικά για να τα ακούσουν, αλλάζουμε τον ΕΚΠΗ για να προβλέπεται ρητά ότι αν ένα νησί είναι εντός του ιδίου νομού και πρέπει να γίνει μετακίνηση εκτός του νησιού, θα υπάρχουν έξοδα μετακίνησης. Δεν είστε εσείς περισσότερο ευαίσθητοι από εμάς. Σας το έχω πει πολλές φορές. Όσο αφορά το όλο το υπόλοιπο που είπατε, αν οι μετακινήσεις γιατρών γίνονται από γειτονικά ιατρία, από άλλες περιοχές κτλ., βεβαίως και γίνονται. Ένα από τα εργαλεία που έχουν οι υγειονομικές περιφέρειες για να καλύπτουν τα κενά είναι και μετακινήσεις των γιατρών. Δεν έχω καταλάβει γιατί αυτό είναι κακό. Γιατί αυτό είναι κακό? Κύριε Πρόεδρε, είστε και της ιδιωτικής οικονομίας. Κάθε ιδιωτικός οργανισμός, άμα έχει ένα κενό, δεν θα στείλανε υπαλληλότητα από τη μία πλευρά στην άλλη? Τι θα πει, πάντα προλαμβάνω καινούργιο επειδή έτσι νομίζω? Βεβαίως θα γίνουν και μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών και όλου του προσωπικού του ΕΣΥ, αν αυτό κρίνει το ΕΣΥ. Δεν κατάλαβα. Θα πάρει να παίρνουμε άδεια τον Περισσό για να κάνουμε μετακίνηση? Άρα λοιπόν, τι ήταν το επιχείρημα ότι οι γιατροί είναι εκ μετακινήσεως? Οι γιατροί υπάρχουν γιατί το σύστημα λειτουργεί και η υγειονομική περιφέρεια φροντίζει να υπάρχουν γιατροί. Τώρα τον ασθενή που θα πρέπει να το εξετάζει. Αν αυτό έχει έρθει από την Καλαμαριά που είπατε ή από την Αθήνα, τι τον αφορά ως προς υπηρεσίες υγείας που θα παραλάβουν? Αν είναι ποτέ δυνατόν, για όλα να βρείτε ένα λόγο να γκρινιάξετε. Δεν είναι λοιπόν ότι λείπουν γιατροί, αλλά είναι απαράδεκτο ότι είναι από μετακίνηση. Άλλο επιχείρημα. Λοιπόν, γιατροί είναι περισσότεροι σποράδες τώρα από ό,τι ήταν από 4 χρόνια και στις σποράδες η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει ότι είναι ενδιαφέρει η υγειονομική πέληση των κατοίκων, και για το θέμα που προέκυψε με τις μετακινήσεις, επαναλαμβάνω, το λύνουμε άμεσα.